Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές, εδώ και σήμερα ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο, 3η 23 Οκτωβρίου η ώρα. Είναι ακριβώς 9 και η χαρά μας είναι μεγάλη αλλά και ιδιαίτερη. Θα έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με ένα άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ένα άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του στίγμα, ένα βετεράνο διεθνή ποδοσφαιριστή, ένα άνθρωπο που πολλά μπορεί να μας πει, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο αλλά και ευρύτερα τη φιλοσοφία την ευρύτερη, γιατί νομίζω ότι όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, είσαι και καλλιεργημένος άνθρωπος. Θα το δούμε λοιπόν αυτό στον καλεσμένο μας το σημερινό, τον αγαπητό Παναγιώτη Τσαλουχίδη, που το επίθετο αμέσως με παραπέμπει στον πόντο. Και να πω λοιπόν ποντιακά καλησπέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι και δικιά μου χαρά και τιμή που με καλέσατε να κάνουμε μια συνέντευξη, συνομιλία, γιατί πιστεύω ότι πάντα υπάρχει ένας διάλογος και όταν είναι ιδιαίτερα με ανθρώπους που είναι της Εκκλησίας είναι ακόμα πιο ευχάριστο για μένα, γιατί από μικρό παιδί ήμουν μέσα στον χώρο αυτό και πιστεύω πάρα πολύ. Εσύ μπορεί να κατέχεις την πρωτιά στα γκολ, αλλά ίσως και εγώ κατέχω μια άλλη πρωτιά. Ίσως πρώτη φορά σου παίρνει παπά συνέντευξη. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά μπορώ να πω, γιατί τέτοια συνέντευξη δεν έχουν πάρει ποτέ. Αλλά είναι ταυτόχρονα και τιμή και ενδιαφέρουσα και για μένα, γιατί να δω και εκτός προγράμματος, αθλητικού προγράμματος, να δω τι άλλο μπορώ να συζητήσω. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει και άλλες πτυχές των ανθρώπων. Βεβαίως. Δεν φτάνει μόνο το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είναι λοιπόν για μένα και τιμή, αλλά συγχρόνως επειδή είμαστε και σε εκκλησιαστικό σταθμό, και ευλογία να συνομιλούμε μαζί. Και θέλω, μια και η εκπομπή λέγεται Πρόσωπο προς Πρόσωπο, να ξεκινήσουμε και να μας πεις πότε γεννήθηκες, πού γεννήθηκες, ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα στο σχολείο, να μας πεις πώς ήταν τα πράγματα και πώς μπήκε αυτή, θα έλεγα, η ένεση να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο. Ή αυτή η αφορμή, ούτως ώστε να πεις ότι θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και αν ο Θεός θέλει θα κάνω μια καριέρα όπως την έκανες με τη βοήθεια του Θεού. Ένα-ένα. Λοιπόν, γεννήθηκα στις 33-63 στη Βέρεια. Η αγάπη είναι αυτό που σε οδηγεί για να πετύχεις αυτό που έχεις σαν στόχο και σαν σκοπό στη ζωή σου. Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, είναι δύσκολο να το πετύχεις. Και αυτό μέσα από την παιδική ηλικία, γιατί εμείς ευτυχήσαμε να ζήσουμε μέσα σε αλάνες και να παίξουμε με άλλα παιδιά της γειτονιάς μας, να έχουμε για εστίες πέτρες, να είναι κάτω το χώμα, να σκιζόμαστε, αλλά να μην παραπονιόμαστε. Και μέσα από εκεί γίναμε και πιο ανδεκτικοί και πιο γεροί σαν οργανισμοί. Αλλά πάντα βλέπαμε και τις μεγάλες ομάδες και την εθνική ομάδα. Και ήταν ένα όνειρο κρυφό. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια, γιατί δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αγάπη, κάνεις θυσίες, μπαίνεις σε ένα καλούπι, μπαίνεις σε μια σειρά, γίνεσαι πειθαρχημένος και αυτά τα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στη ζωή σου από τη μικρή ηλικία, η αγάπη, η πειθαρχία και να είσαι και ταπεινός. Και να σέβεσαι τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, γιατί μέσα από το σεβασμό κερδίζεις και την εκτίμηση. Και όταν είσαι σε μικρή ηλικία, και ζεις αυτά τα ωραία τα παιδικά χρόνια, γιατί ειλικρινά σας μιλάω, τα παιδικά χρόνια ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ήμασταν μια οικογένεια εξαμελής, η γιαγιά, τα αδέρφια μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Βιώματα λοιπόν. Βιώματα, πολύ σημαντικό. Αλλά βασικές αρχές ήταν σεβασμός. Σεβόμασταν ο ένας τον άλλον. Είχαμε γονείς αξιολάτρευτους και οι άνθρωποι με ένα μισθό συντηρούσαν όλη την οικογένεια και δεν μας έλειπε και τίποτα. Φανταστείτε τώρα και τα χρόνια με ένα μισθό να ζεις και να ζούμε όλοι πολύ όμορφα και ωραία. Χωρίς να έλειψε τίποτα. Ενώ σήμερα βλέπετε υπάρχει ένας μισθός και δύο και τρεις και πολλές φορές δεν φτάνουν. Η ομπρέλα όλων αυτών ήταν η αγάπη, όπως πολύ σωστά το τεκμηριώνεις. Και επειδή θα κάνουμε και κάποιες κοινωνιολογικές, θα έλεγα, προσεγγίσεις, θέλω να μου σχολιάσεις πώς βλέπεις σήμερα, μια και είπες για τις αλάνες, είπες για αυτά τα παιδιά και εσένα βέβαια. Ενθυμούμεθα που ασχολήθηκες με το ποδόσφαιρο αλλά ξεκίνησες από τις αλάνες. Πώς βλέπεις σήμερα λοιπόν τα παιδιά που πάντα ασχολούνται με ένα κινητό, που έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο συμπεριφοράς τους? Δυστυχώς η εξέλιξη οδηγεί τα νέα τα παιδιά στον δρόμο αυτό. Λόγω εξελίξεων, γιατί δεν ζουν τις συνθήκες που μεγαλώσαμε και ζήσαμε εμείς, δηλαδή το παιχνίδι. Γιατί μέσα από το παιχνίδι γίνεσαι γερός και σαν οργανισμός, πιο ανθεκτικός. Κοινωνικοποιείσαι και όλα. Είσαι πιο βεβαίως. Αυτό α και το μέγα είναι. Ενώ όταν έχεις ένα τηλέφωνο και συνεχίζεις να ασχολείσαι με αυτό, έχεις κλείσει τον κόσμο έξω και έχεις μείνει μέσα μόνος ή με το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο, να σας πω κάτι, μπορεί να και εμείς να ήμασταν στην ηλικία αυτή και να κάναμε τα ίδια. Δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ τα νέα παιδιά, γιατί όπως σας είπα είναι η εξέλιξη. Αλλά λέω δόξα στον Θεό πάντα, γιατί τα παιδικά μου χρόνια και τα χρόνια ακόμα, τα φηβικά και όλα, είχαν μια
normάλ ροή και αυτό με κάνει ακόμα πιο ευτυχισμένο, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι νέος να είσαι γεμάτος αυτό που ζεις στην καθημερινότητα. Και βλέπουμε πολλά παιδιά σήμερα ψάχνονται. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ψάχνονται και κάθονται μόνο με ένα τηλέφωνο. Δεν έχουν πάρα πολλές επιλογές ούτως ώστε να ξεφύγουν από αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από ένα τηλέφωνο, σήμερα έχει κλειστεί ο κόσμος μέσα στο σπίτι του. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ο ένας απέναντι από τον άλλον, όπως ήμασταν εμείς η γειτονιά. Και πηγαίναμε στην γειτονιά, τρώγαμε σε άλλο σπίτι και πηγαίναμε όλοι μαζί παρέα, παίζαμε μέχρι να νυχτώσει το βράδυ. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες ζωής και πρέπει να δοθεί μια μεγάλη προσοχή πάνω στα νέα παιδιά. Γιατί τα νέα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας. Το ευίωνο μέλλον της χώρας. Αν δεν υπάρχουν τα νέα παιδιά, δεν υπάρχει και κράτος μετά. Γι' αυτό πρέπει να κουρούμε τον κόδωνα του κινδύνου μέσα από την Εκκλησία, εσείς, σαν πρώτο βήμα, από τα σχολεία. Που είναι οι βασικοί πυρήνες για να μεγαλώσουν κάποια παιδιά σωστά και να γίνουν και αύριο οι καλύτεροι μαθητές και σπουδαστές να βγάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί πρέπει να σπουδάσει και τον αθλητισμό, αλλά να σπουδάζει κιόλα. Η συγχωρεμένη μητέρα μου έλεγε ένα σημαντικό. Είναι καλό να παίζει ποδόσφαιρο. Τη έλεγα μια μέρα θα φτάσω πολύ ψηλά. Το πίστευα όμως, αλλά μου έλεγε πάντα να σπουδάσει. Και αυτό που μου είπε μπορεί να μην έχουν, ήταν οι παλιοί, λέγανε με άλλα μυαλά. Αλλά αυτό που το είπε ήταν το βρήκα μπροστά στη ζωή μου. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ήμουν ένας αθλητής, σπούδασα κιόλας, τελείωσα τα ΤΕΦΑ, γυμναστική ακαδημία. Και όπου το λες αυτό, να σας πω την αλήθεια, πιο ωραία νιώθω όταν λέω ότι έχω τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία. Αυτό συμπληρώνει το ποδόσφαιρο, γιατί δεν ήμουν ένας απλός ποδοσφαιριστής. Και αυτό με ευχαριστεί και το εκλαμβάνω, γιατί όταν πήγα και στον Καναδά και στην Αμερική, εκεί βλέπουν τον αθλητισμό τελείως διαφορετικά και εκτιμάνε τους ανθρώπους. Πέρα από την πορεία που σέβονται πάρα πολύ, και αν έχει τελειώσει και ένα πανεπιστήμιο. Είναι πολύ σημαντικό η λέξη university. Βιώματα λοιπόν, βέρεια, και πότε κάνεις το πρώτο βήμα και λες ότι θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Θα φτάσουμε στο πρώτο βήμα, αλλά πρέπει να πω ότι και από μικρή ηλικία πήγαινε στην εκκλησία. Μάλιστα. Κάνεις καλά που το λες εσύ και δεν σε ρωτάω εγώ. Μα νομίζω ότι μπορεί να πάρω. Γιατί η πίστη είναι πυλώνας, όπως είπες, και η οικογένεια, αυτό το ιερό τρίπτυχο. Σήμερα μπορώ να παίρνω συνέντευξη και εγώ από εσάς. Όχι μόνο εσείς από μένα, επειδή είμαι προσκεκλημένος. Αμφίδρομη σχέση λοιπόν. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό διάλογο. Δεν μας λείπει τίποτα, έτσι πιστεύω. Θα τα δούμε στην πορεία ακόμα περισσότερα. Όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, πηγαίναμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Και η Κυριακή ήταν η χαρά μας, γιατί την Κυριακή τρώγαμε μόνο κρέας. Γυρνούσαμε στο σπίτι με χαρά, αλλά. Πολλές φορές αποστήθησα και τις λειτουργίες, τι λέγανε. Τα λόγια του. Γιατί όταν είσαι μικρός, τα πιάνεις κιόλας και όσο μεγαλώνεις, τα θυμάσαι και τα λες μέσα σου. Αλλά αυτή η πίστη με οδήγησε να γίνω ακόμα πιο δυνατός. Αν δεν είχα την πίστη στο Θεό και αυτό που ένιωθα με την Εκκλησία και νιώθω και σήμερα σε πολύ, πολύ ζωντανά, ίσως να μην τα κατάφερνα. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Είναι η προσωπική πίστη. Αλλά και βλέπουμε όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, αποκτάμε μια επιπρόσθετη δύναμη, που αυτή τη δύναμη την παίρνεις από το Θεό. Και θα σας πω στην πορεία πολλά παραδείγματα. Το εξομολογήθηκες και σε μια συνέντευξη, ότι όταν πήγαινες ακόμη και σε αποστολές εκτός Ελλάδος, έψαχνες να βρεις Εκκλησία. Επειδή ήταν πάρα πολλές οι αποστολές και με την Εθνική Ομάδα και με τον Ολυμπιακό, πάντα έψαχνα να βρω που έχει Εκκλησία για να πάω να ανάψω ένα κερί και να πάρω δύναμη. Αν θέλουν, το πιστεύουν οι ακροατές, αλλά. Αυτό όταν έμπαινα και άναβα το κερί και έβρισκα την Εκκλησία, έπαιρνα αυτή τη δύναμη που σας είπα και όταν πήγαινα στο γήπεδο, έμπαινα μέσα στο γήπεδο και κοιτούσα την αιστεία, γιατί λένε πώς έβαζες τον κόλ, πέραν την ικανότητα να σκοράρεις, είναι και αυτή τη δύναμη που παίρνεις. Το διαισθανόμουν. Και δεν θα φανεί υπερβολή αυτό που θα πω. Όταν δεν έβρισκα Εκκλησία, μπορεί κάποιος να πει είναι ψυχολογικό, δεν είναι ψυχολογικό, είναι η πίστη που σου δίνει ο Θεός, όταν πήγαινα. Δεν πήγαινα, δεν ένιωθα αυτή τη δύναμη και δεν είχα την ανάλογη απόδοση. Με μερικών ελαχίστων εξαιρέσεων. Λέει κάπου ένας ορισμός, Παναγιώτη μου, ότι η πίστη λέει είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Άρα λοιπόν είναι κάτι το αόρατο θα έλεγα, αλλά κάτι το εσωτερικό, που σου δίνει αυτή τη δύναμη την εσωτερική, να πεις ότι θα μπω στα διάφορα στάδια, είτε της ζωής, είτε του αθλητισμού, είτε οτιδήποτε, και θα βγω νικητής. Γιατί ο άνθρωπος της πίστεως είναι πάντα ο άνθρωπος ο νικητής. Μα όταν κάνουμε την προσευχή μας, όταν τη νιώθουμε την προσευχή, νομίζεις ότι μιλάς και με την Παναγία και με το Θεό. Συνομιλία. Έχεις τρομερή αυτοπεποίθηση και νομίζεις ότι σε αγγίζει, το νιώθεις όταν μιλάς. Και πετυχαίνεις πάντα. Αυτό είναι δεδομένο και το κοιτάω από την πορεία τη δικιά μου μέσα
και δεν μπορεί να μου το αφισβητήσει αυτό κανένας, γιατί είναι βίωμα δικό μου. Βιώματα λοιπόν, πίστη δυνατή στο Θεό, ναι. Έχει έγκυα καλά για να ξεκινήσεις και να πεις ότι θα κάνω μια καριέρα όχι επαγγελματική μόνο, αλλά και μια σταδιοδρομία επιτυχημένη. Βεβαίως, όταν φεύγει κάποιο από το Θεό δίπλα, δεν έχει αυτήν την δύναμη και δείτε όλες τις, και ακόμα σε άλλες δουλειές, όταν δεν πιστεύεις, κάνεις μια προσευχή απλώς για να την κάνεις, δεν έχεις επιτυχία. Όταν όμως πραγματικά την πιστεύεις, παίρνει αυτή τη θεϊκή δύναμη και προχωράς. Είναι κάπου αυτό που συζητούσαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος μου έλεγε: εγώ δεν πιστεύω, εγώ είμαι άθεος. Και του είπα αυτό το οποίο διάβασα σε ένα πατερικό βιβλίο, ότι είναι πολύ όμορφο να ξυπνάς το πρωί κάθε μέρα και να λες ότι έχω αυτή τη σχέση και την επαφή με τον προσωπικό Θεό, και είναι εντελώς διαφορετικό να λες ότι ξυπνάω και δεν έχω σχέση με κάτι το προσωπικό. Είναι κάτι το αφηρημένο. Δηλαδή στη θέση του Θεού βάζεις κάτι άλλο όταν είσαι άθεος. Σίγουρα. Λοιπόν, εάν λύσουμε αυτό το πρόβλημα το υπαρξιακό από την αρχή της ζωής μας, τότε βλέπουμε ότι τα πράγματα κυλούν εντελώς διαφορετικά. Δεν έχουμε αυτή την αγωνία, α, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Όλα τα φιλτράρουμε εντελώς διαφορετικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μόνο σύμπτωση δεν ήταν. Όταν ήμουν στο εξωτερικό, κάποιος φίλος με προσκάλεσε στο σπίτι του να πάω να το βοηθήσω. Και δεν είχα πάρει μαζί μου ρούχα να αλλάξω, γιατί ήταν και λίγο ακατάστατα τα πράγματα εκεί. Και την ώρα που είναι να τελειώσει εκεί η βοήθεια που του είχα δώσει, και λέω μέσα μου, κρίμα, λέω, δεν πήρα ένα ζευγάρι καθαρά παπούτσια για να μπορέσω να πάω σε ένα καφέ ή να πάω να φάω μετά με τους φίλους έξω, ή να θα αναγκαστούμε να φάμε εδώ. Κάποια στιγμή περνάει μια κυρία από δίπλα μου, εκεί που καθόμαστε, μου λέει: γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά. Στον Καναδά κιόλας. Πολύ καλά, λέμε, χαίρομαι που σας βλέπουμε. Προχωράει η κυρία, πάει στο σπίτι της. Μετά από λίγο επιστρέφει. Κρατάει στο χέρι της ένα ζευγάρι παπούτσια. Έρχεται προς εμένα και μου λέει: θέλετε, παιδιά, κανένα αυτό το ζευγάρι παπούτσια? Της λέω: τι νούμερο είναι? Μου λέει: 11. Λέω: το νούμερό μου, λέω, τα πουλάτε? Μου λέει: δεν τα πουλάω. Μου λέει: πάρτα. Δεν τα φόρησε ποτέ ο άντρας μου. Ήταν ολοκένουργια. Αυτό δεν είναι τύχη. Έτσι. Η επιθυμία έγινε πραγματικότητα. Γιατί? Και δεν. Πολλές λέω τη λέξη Θεός, δεν θέλω να το παίξω πιστός, υπερβολικός, αλλά δεν μπορεί να μου το αλλάξει κανείς αυτό, την πίστη, γιατί μέσα από αυτό γίναν όλα ό,τι γίνανε. Άλλωστε δεν υπάρχει τύχη ή μοίρα, όπως λένε κάποιοι, γιατί αν παραδεχτούμε ότι υπάρχει η τύχη είτε η μοίρα, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος χώρος στο οποίο δεν ελέγχει ο Θεός. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Άρα λοιπόν τα πάντα εξαρτώνται από αυτή την αμφίδρομη σχέση που έχει ο κάθε άνθρωπος με την πίστη και πώς αυτή ενεργοποιείται. Σε αυτό το παράδειγμα που είπες, είναι η ενεργοποίηση της πίστης και ότι σκέφτηκες ότι κάτι θα γίνει, θα υπάρξει λύση. Μα μόνο έτσι προχωράς σαν άνθρωπος. Αυτό είναι δεδομένο και, όπως σας είπα και νωρίτερα, αυτό δεν μπορεί να το βγάλει κανένας από το μυαλό μου, γιατί αν δεν το έχεις ζήσει, δεν μπορείς να το πεις. Και ποιο είναι το σημαντικό? Μπορεί να μιλάμε ώρες, όταν κάποιος άνθρωπος λέει αλήθειες, δεν θα πει ούτε ένα και ψέμα. Πολύ σωστά. Θα τα πει πάλι τα ίδια. Γιατί όταν λες την αλήθεια, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Γιατί ο Θεός και η Εκκλησία μας είναι συναφή με την αλήθεια. Γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Μας κάνει και ελεύθερους ανθρώπους η αλήθεια. Δεν είμαστε δεσμευμένοι. Νιώθουμε αυτή την άπλετη ελευθερία, αυτό το φως της ελευθερίας. Πολλές φορές λέμε ότι δεν πρέπει να λέμε την αλήθεια. Κάποιος άλλος, αν πεις κάτι άλλο, θα είναι. Νομίζω ότι δεν κερδίζει τίποτα μη λέγοντας την αλήθεια, γιατί είναι προσωρινή η ευτυχία. Όταν θα πεις την αλήθεια, όσο και σκληρή και αν είναι, νομίζω ότι την ειλικρίνεια τη σέβονται και σε εκτιμάνε περισσότερο. Όταν μαθευτεί ότι δεν λες αλήθεια, είναι κάτι προσωρινό και χάνεις την εκτίμηση και την αξία σε κάθε άνθρωπο. Πάντως, μέχρι στιγμής, Παναγιώτη μου, αν κάποιος ανοίξει την τηλεόραση, θα δει ότι έχει απέναντί του ένα θεολόγο και όχι ένα ποδοσφαιριστή. Τα λες πολύ όμορφα και πολύ θεολογικά και πολύ αληθινά. Στην θεολογία τα μάθαινα όπως τα λέγανε οι καθηγητές μου και στην ιστορία. Στη ζωή όμως τα έκανες πράξη όλα αυτά. Στη ζωή. Το μεγάλο πανεπιστήμιο. Λέω δόξα στο Θεό, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα, εκτός από τα καλά μου παιδικά χρόνια και από την καλή οικογένεια, και τα χρόνια τα άλλα που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, και στη Βέρεια φυσικά, από εκεί που ξεκίνησα. Μην ξεχνάμε τη Βέρεια, γιατί ξεκίνησα από τα Τσικό της Βέρειας. Ποια ήταν η πρώτη σου ομάδα? Η πρώτη ομάδα μου ήταν τα Τσικό Βερείας. Μάλιστα. Πολύ μικρός, παίζαμε με τα παιδάκια, ήμουν κοντός, εντάξει, δεν ήμουν ψηλός τότε.
Και πήγα σε μια άλλη ομάδα τοπική, έπαιξα εκεί αυτό που λέμε ψήθηκα. Και μετά πήγα εθνική νέων. Είχαμε τον Στέφανο τον Πετρίτση προπονητή τότε στην εθνική νέων. Ποιος ανακάλυψε ότι είσαι ταλέντο και μπορείς να κάνεις τα διαδρομία? Ο Πετρίτσης, ο τεχνικός της εθνικής νέων. Κάναμε ένα φιλικό παιχνίδι εθνική νέων με τη μειχτή της ένωσής μας. Και που λέμε ο Θεός, πατάω ένα σούτ και πάει στα δίχτυα μέσα. Αυτόν λέει να έρθει κάτω. Μάλιστα. Πήγα εκεί, ξεκίνησε η πορεία. Μετά με τη Βέρεια, πήρα στη Βέρεια που έπαιζα εκεί. Είχαμε έναν πολύ. Αυτός που με πήρε στη Βέρεια ήταν ο Τζόγλου, συγχωρεμένος κιόλας, άξιος άνθρωπος και προπονητής, γιατί έπαιζα center for. Αυτός με έβαλε center for. Ξεκίνησε επιθετικό, ναι, λοιπόν. Και εγώ πιτσιρικάς να λέει: στηρίζω το σύστημα της Βέρειας πάνω σε ένα πιτσιρικά, το όνομά μου τότε που ανέφερε. Και μου δώσε ένα βάρος και πίστευε σε μένα. Έβαζα γκολ φυσικά και τότε. Μετά ήρθε ο κύριος Μπατάκης, ο οποίος ήταν πολύ καλός προπονητής. Ο Τέλης ο Μπατάκης και πολύ σοβαρός άνθρωπος. Εκεί μιλάμε ότι έπρεπε να είσαι μαραθωνοδρόμος, να σε κατοστάρεις, έπρεπε να είσαι όλα. Τέτοια ήταν η προπόνηση σκληρή, αλλά ήταν πολύ καλή για μας. Και με έβαλε αμυντικό χαφ. Αντέδρασες στην αρχή? Όχι. Να σου πω κάτι. Πρέπει να πειθαρχούμε πάντα στον προπονητή, πάντα στην εκκλησία, γιατί πάντα υπάρχει στη ζωή ιεραρχία. Πολύ Δεν σωστά. Είμαστε πουθενά πιο πάνω από κανέναν. Μ' αρέσει γιατί περνάς μηνύματα, αληθινά μηνύματα, αλήθειας και ζωής. Αυτό είναι. Σ' όλη μας τη ζωή πρέπει να έχουμε την πειθαρχία ως ασπίδα. Νιώθω πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος. Τα λεφτά είναι η άνεση στη ζωή και τα έχουμε ανάγκη. Πλούσιος είναι αυτός που έχει εμπειρία και αισθήματα. Έχει αποκτήσει πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στη ζωή, να είναι ταπεινός, να σέβεται. Αυτά που λέει να αγγίζουν τον κόσμο και όχι να αγγίζουν μόνο τον εαυτό και να ξεγελάει τον εαυτό του. Και πάνω απ' όλα μην πατήσεις κανέναν στη ζωή σου γιατί θα τον βρεις μπροστά. Είναι παρακαταθήκη όλα αυτά που λες. Είναι οι αξίες που μου δώσαν στη ζωή και προχώρησα και τη στήριξα σε όλη μου τη ζωή και σε όλο το επίπεδο. Πάντα όμως να ξέρετε χτυπάνε το δέντρο που έχει καρπούς. Αυτό που δεν έχει καρπούς δεν μπορεί να το χτυπήσουν. Γιατί σου λέει είναι άχρηστο το δέντρο. Και στον δρόμο που συναντάς υπάρχουν πολλοί καλοθελητές εντός παρεθέσεως, οι οποίοι ρίχνουν λάσπη. Όταν δεν μπορούν να σε χτυπήσουν αγωνιστικά και ανθρώπινα, χρησιμοποιούν άλλους τρόπους. Εκεί το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το κεφάλι και μέσα από την απόδοσή σου και από την δύναμή σου να τους ξεπεράσεις όλους. Είναι το εσωτερικό απόθεμα αυτό που αναλύεις. Είναι λίγο τρελό αυτό που θα σας πω, που δεν είχα τέτοια προβλήματα με φιλάθλους ιδιαίτερα και αυτό, γιατί είχα απόδοση σταθερή στην πορεία μου. Αν άκουγα κανέναν καμιά φορά να πει τίποτα, πιο πολύ μου άρεσε. Δηλαδή, με έδινε περισσότερη δύναμη, δεν με ρίχνε. Λέγα, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Δηλαδή, ο παίκτης πρέπει να μιλάει με την απόδοσή του. Σκοράροντας, μαρκάροντας. Ίσως είναι η μόνη περίπτωση που πρέπει να βγάζεις ένα εγωισμό με την καλή έννοια στο γήπεδο. Μα στο γήπεδο, γιατί εντάξει, υπάρχουν και πολύ καλοί παίκτες και μπορεί να είναι και καλύτεροι από σένα ακόμα, αλλά ποτέ να μην φοβηθείς κανέναν. Δηλαδή, όταν μου είπα να παίξω το Μαραντόνα, γιατί είπατε Πόντιος. Μου είπαν να παίξω το Μαραντόνα. Γιατί κανένα όλοι μένα δείχνανε. Λένε, α πάει αυτό να μου επιτραπεί λακκί. Να μου επιτραπεί λακκί, έφρασε να φάει τα μούτρα του. Αλλά λέω, αυτό είναι ο Μαραντόνα. Επίσης, όρις θα παίξουμε. Μα ξέβλεπα τα βίντεο, πώς παίζει, τι κάνει. Εντάξει, και τον ξέρουμε το Μαραντόνα, χρειάζεται συστάσεις. Έρχεται κάποια στιγμή να μιλήσουμε με τους δημοσιογράφους που ήταν από την Αργεντινή. Με παίρνουν συνέντευξη, μου λέει, πώς βλέπετε που θα παίξετε με το Μαραντόνα αντίπαλος. Εγώ θέλει τα αφέλεια, είναι ότι δεν φοβόμουν. Εντάξει, λέω, είναι ο Μαραντόνα, αλλά και εγώ λέω είμαι Πόντιος. Και γράφει εφημερίδα στην Αμερική ένας Πόντιος εναντίον του Μαραντόνα, για το Πόντιος που είπατε. Μάλιστα. Πάντως αυτό το προσωνύμιο Πόντιος, ναι, νομίζω ότι σε όλους τους Πόντιους, γιατί έχω φιλοξενήσει την εκπομπή μου πάρα πολλούς, είναι ένα υπεροχικό στοιχείο. Συνήθως τους χρησιμοποιούμε τους Ποντίους για να πούμε κάτι από τα ανέκδοτα, από οτιδήποτε, αλλά είναι φιλή ξεχωριστή. Έχει μία μεγάλη ιδιαιτερότητα, είναι ευλογημένος λαός. Έχει πονέσει αυτός ο λαός και είναι υψάφιενας. Έχει πολύ δύναμη εσωτερική και το βλέπω και από αυτό το οποίο εσύ εκφράζεσαι όλη αυτή την ώρα. Έχεις αυτή τη δύναμη, αυτό το δυναμισμό που είναι το ίδιο του Ποντίου. Οι Πόντιοι έχουν κάτι που έχουν λεβεντιά. Έτσι. Και έχουν ντομπροσύνη.
Δηλαδή δεν φοβούνται, δεν αισθάνονται τον φόβο μέσα τους. Έχουν μια παλικαριά και μια ντομπροσύνη που αν βρουν από κάποιον άλλον αντίστοιχο, είναι ικανή να δώσουν και την ψυχή τους. Πάντα με γνώμονα τον εαυτό μου μιλάω, αλλά έτσι είναι και οι φιλοί όσους έχω γνωρίσει πόντου. Είναι πολύ δοτικοί, είναι άνθρωποι φιλόξενοι, αλλά και στη Ρόδο δεν έχω δει φιλόξενους ανθρώπους, καλούς ανθρώπους. Παντού υπάρχουν διάφορα, ποικιλία υπάρχει. Το θέμα είναι να προσέχεις και να κάνεις σωστές επιλογές. Έτσι, γιατί οι επιλογές μας είναι αυτές που μας φτάνουν όπου και αν μας φτάσουν. Μην ρίχνουμε ευθύνη σε κανέναν άλλον. Εμείς είναι δικιά μας επιλογή και εμείς πρέπει να προσέχουμε. Και πολλές φορές εμείς πρέπει να ξεκινάμε την εσωτερική διεργασία, να διορθώνουμε πρώτα τον εαυτό μας και να μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Γιατί το να ασχοληθώ με τους άλλους σημαίνει χάσιμο χρόνο, ενώ πρέπει εγώ να καλλιεργηθώ, να διορθώσω τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, τις αμαρτίες, αν μπορώ να πω εκκλησιαστικά. Και έτσι να βλέπω καλύτερα τα πράγματα, πιο καθαρά, με άλλη διόπτρα. Αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, τρομερό, που υπάρχει όχι μόνο στη Ρόδο, υπάρχουν σε όλες τις πόλεις. Ακούω πολλές φορές από τη Ρόδο ανθρώπους που να λένε εδώ, εμείς είμαστε μικρή επαρχία. Όλες οι επαρχίες το έχουν το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχει μια δυστυχώς μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Και όταν σταματάς το ποδόσφαιρο, και επειδή συναναστρέφεσαι με άλλο κόσμο, όταν έρχεσαι προς τα πίσω και συναναστρέφεσαι πάλι με την απλή κοινωνία, που και εμείς απλή κοινωνία είμαστε, δεν είμαστε υψηλοί, σαν άνθρωποι είμαστε όλοι το ίδιο. Δυστυχώς δεν έχουν κάνει την υπέρβαση και δεν μπορούν να καταλάβουν ένα πράγμα. Όσο ασχολείσαι με τον άλλον, είσαι φτωχός. Όσο είσαι ασχολείσαι με τον εαυτό σου, όχι μόνο είσαι πλούσιος, μπορεί να προοδεύσεις κιόλας. Και δυστυχώς ζεις μια στάσιμη κατάσταση και επειδή η ζωή είναι λίγη και σύντομη, δεν θα γνωρίσεις τίποτα. Και αυτό που μου έχει μείνει πραγματικά στη ζωή και ευχαριστώ τον Θεό. Έχουμε πάει να διασκεδάσουμε πολλές φορές μετά από νίκες, πάντα μετά από νίκες, ποτέ πριν από αγώνα όπως κάνουν κάποιοι. Τα μόνο που με έχει μείνει, ειλικρινά σας μιλάω, είναι οι αναστάσεις που κάναμε στην εκκλησία, αλλά και τα ταξίδια. Και πάντα όταν πήγαινα στην εκκλησία, γιατί πήγαινα από, σας είπα, από μικρή ηλικία. Τα ταξίδια είναι κάτι που όλα τα παιδιά μπορεί να μην φτάσουν να κάνουν πολλά ταξίδια, αλλά μέσα από τη δουλειά τους. Ένα ταξίδι σε ανανεώνει, σε φρεσκάρει, και βλέπεις καινούργια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να έχουν στόχο. Δηλαδή, είμαστε σε μια οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα τους ακούμε βλαβικά, το δάσκαλό μας μετά, που είναι η συνέχεια, η εκκλησία, ο παπάς της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα να τα σέβεσαι και να τα ακούς. Μ' αρέσει που τα οριοθετείς πολύ σωστά όλα τα πράγματα, με γνώμονα πάντα αυτό το οποίο είπε στην αρχή, η πειθαρχία. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα έχω γνωρίσει. Και τα έχεις ζήσει. Πολλές φορές, εκτός από την που είμαστε εδώ και μιλάμε, πάω σε αθλητικές εκπομπές και κάνουμε πολλές φορές μιλάμε με ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι για όποιον και αν μιλήσεις. Στη ζωή σου μην κατηγορήσεις. Ακόμα και τον εχθρό σου, μην το πας πιο μακριά. Είναι εχθρό σου. Θέλω να μου πεις αυτή τη συμβουλή που έδινε στον πατέρα σου όταν ερχόταν στο γήπεδο. Είναι το σωστό timing. Αυτό είναι μια συμβουλή προς τους γονείς. Γιατί κάθε γονιός αγαπάει υπερβολικά το παιδί του. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά η υπερβολική αγάπη μπορεί να σκοτώσει το ίδιο το παιδί. Μετά σου παρεθέσω σκοτώσει να με επιτραπεί η έκφραση γιατί είναι λίγο σκληρή. Γιατί ο πατέρας μου, ενώ ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό και στη Βέρεια ακόμα όταν έπαιζα, ερχόταν στο γήπεδο όπως έρχεται κάθε γονιός. Και μακάρι να πηγαίνει και η μαμά και ο θείος και η θεία. Και νιώθει υπερηφάνεια όταν βλέπει. Ναι, νιώθει και όλοι οι συγγενείς νιώθουν υπερηφάνεια. Το παιδί. Να πηγαίνουν στο γήπεδο. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα. Όταν... Και ένα λεπτό σημείο. Ένα λεπτό σημείο που είναι πολύ σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό στη σχέση των ανθρώπων. Έλεγα τον πατέρα μου, του έλεγα, όταν θα έρχεσαι στο γήπεδο και κάποιος παίχτης μου χάσει μια ευκαιρία, οτιδήποτε, μην κάνει μια πάσα, μην πεις τι έκανες ή τι αυτό, γιατί μπορεί διπλανή να είναι ο πατέρας ενός άλλου παιδιού ή ο θείος, ο ξάδερφος και να πει, ξέρεις, ο πατέρας του Τσαλουχίδη είπε για σένα έτσι, αμέσως κάνεις άσχημο στις οικογενειακές σχέσεις, κάνεις και κακό στα παιδιά που είναι στην ίδια ομάδα. Γιατί τα παιδιά, αν βοηθάει ένας τον άλλον και οι γονείς ένας τον άλλον, κάποια στιγμή δεν λέω, μακάρι να βγουν όλα. Ένα να βγάλουνε, θα πρέπει να είναι χαρά όλων. Και ξέρετε να πούνε. Να πει μετά ο πατέρας, πάμε να σας κεράσω τώρα όλους γιατί βοηθήσατε το παιδί μου. Μάλιστα. Γιατί αύριο θα βγει ακόμα ένα άλλο παιδί. Και μεθαύριο άλλο ένα παιδί. Και όχι να κοιτάμε μόνο το δικό μας παιδί. Πιστεύεις όμως ότι γίνεται αυτό, Παναγιώτη, σήμερα? Γιατί βλέπουμε ότι τους γονείς. Είχα συζητήσει και άλλες φορές και με προπονητές εδώ και μου έλεγαν αυτό το πρόβλημα. Το εστίαζα σε αυτό το πρόβλημα. Ότι πολλές φορές
Θεωρούν ότι τα παιδιά τους αξίζουν, ότι οι προπονητές δεν τους βάζουν στη βασική ομάδα και αρχίζουν να κρίνουν και εκεί χαλάνε το παιδί. Γιατί αυτή η λεπτή ισορροπία που λες εσύ διασαλεύεται. Σίγουρα όλοι κρίνουν, αλλά μέσα σου κρίνει. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει κάποιος προπονητής. Όταν εμπιστεύεσαι το παιδί στον προπονητή, βέβαια. Παλιά φυσικά δεν πληρώνανε, τώρα πληρώνουν κάποιο ποσό. Αλλά επειδή πληρώνει, δεν υπάρχει. Δεν πάει να πει ότι έχω και λόγο σε όλα. Δηλαδή, είσαι τεχνικός διευθυντής, προπονητής. Πάρ' το παιδί σου, αφού είσαι τόσο καλός, κάνε τον εξάσκηση και να φτάσει εκεί. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως εδώ πέρα. Βλέπουμε σήμερα υπάρχουν στον κλάδο πολλοί άνθρωποι που προπονούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί ικανοί, υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν την ίδια εμβέλεια. Ή τους δίνεις περισσότερο χρόνο για να μάθουν ακόμη περισσότερα τα παιδιά από αυτόν τον δάσκαλο ή αλλάζεις κλαμπ. Έχεις επιλογές. Το να κατηγορείς τον κάθε προπονητή. Ο κάθε προπονητής θέλει το παιδί να πετύχει και να πάει μπροστά. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει ένα παιδί. Και έχει και διαφορετική φιλοσοφία ο καθένας. Πρέπει να την ασπαστούμε. Μα κοιτάξτε, ο κάθε προπονητής που πρέπει να είναι υποδαγωγός πρώτα απ' όλα. Πολύ δηλαδή σωστά. Λέμε, έχω τον Τάκη γνωστό και τον Πέτρο. Δεν είναι έτσι η προπονητική. Προπονητής πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι παιδαγωγός. Πώς θα αγγίξει το παιδί, πώς θα πάρει το φιλότιμο το παιδί, πώς θα τα αγκαλιάσει όταν κάνει λάθος, πώς θα το μιλήσει, ο τόνος της φωνής. Όλα παίζουν ρόλο. Είμαστε σε μια ομάδα, ακόμα και σε κλαμπ. Βλέπουμε ότι κάποια παιδιά μπορεί να έρθουν, και το έλεγα αυτό και σε παίκτες όταν ήμουν προπονητής, τους έλεγα δεν επιτρέπεται ποδοσφαιριστής να βγαίνει έξω ή να έρχεται στην προπόνηση με παντόφυλλα που να είναι τους. Στη μέση το δάχτυλο να μπαίνει μέσα, να έχει σορτσάκι βερμούδα και να έχει και φανελάκι κοντό. Γιατί πάντα ο παίχτης, ο ποδοσφαιριστής, είναι ίνδαλμα για κάποια παιδιά και θέλουν να γίνουν να φτάσουν κάπου εκεί. Και άμα πάμε και στις ομάδες, στους συλλόγους περισσότερο. Γράφω μιμητισμός. Γιατί δίνεις στο μάτι πώς πρέπει να ντύνεται. Και εσύ δίνεις ένα παράδειγμα προς μίμηση, όχι προς αποφυγή. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και. Πάντα αυτό το πρόσεχε. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έχει την άνεση, σου πει κάποιος δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Νομίζω ότι όλοι μας σήμερα μπορούμε να αγοράσουμε ένα τζιν που έχουν πολύ καλές τιμές, ένα καλό πουκαμισάκι όπως πρέπει και να είναι όμορφα ενδεδειμένος. Ευπρεπώς ενδεδειμένος. Βεβαίως, από εκεί ξεκινάς για να μπεις στο γήπεδο και δεν επιτρέπεται σήμερα, αφού υπάρχουν και τόσα μαγαζιά, βλέπετε με τιμές που κάνουν φανταστικές, που μπορεί να τα βρεις εύκολα αυτά. Δεν είναι δύσκολο. 83-87 λοιπόν, μία περίοδος που είσαι στη Βέρεια. Πες μας κάποιες έτσι ιδιαίτερες στιγμές. Να πρωτού φτάσω στο 83-87 όμως, υπάρχει το σχολικό που ήμουν Εθνική Νέων. Πες μας αυτό για την Εθνική Νέων, βέβαια. Είμαι Εθνική Νέων και είμαι στο σχολείο. Και πρώτο μου παιχνίδι με έχει καλέσει ο προπονητής να πάω στην Κύπρο. Μάλιστα. Νόμιζα ότι ήμουν σε διαστημόπλιο και ένιωθα μια τρομερή έπαρση. Σαν εκπροσωπούσα όλη τη χώρα μου που θα έπαιζα αντίπαλος με την ομάδα της Κύπρου, με την εθνική ομάδα. Είναι αυτή η περηφάνεια. Είναι η περηφάνεια και είναι ότι ήμουν στο σχολείο και μετά όταν γύρναγα στο σχολείο έφερνα τους συμμαθητές μου δώρα, σοκολάτες. Τότε δεν υπήρχαν και μπανάνες. Πηγαίναμε στην Κύπρο, είχα δει τόσες πολλές μπανάνες πιτσιρικάς και λέω Θεέ μου, τι γίνεται τώρα. Πήγα, αγόραζα και ξαναγύριζα. Πήγαινα μετά στο σχολείο, χαιρόντουσαν οι καθηγητές μου, οι δάσκαλοι. Σε περιμένανε ως τον Άι Βασίλη δηλαδή, με τα δώρα. Δεν με περιμένανε ο Άι Βασίλη, αλλά χαιρόντουσαν και αυτοί με τη δικιά μου που ένα συμμαθητής του ήταν. Φανταστείτε μέσα στα σχολεία αυτά που υπάρχουν γενικώς, τι χαρά μπορούν να δώσουν στο σχολείο και τι όμως. Πόσο ωραία πρέπει να νιώθουν οι καθηγητές που έχουν ένα παιδί που παίζει εθνική ομάδα. Ήσουν πρεσβευτής εκείνη την εποχή. Και για το σχολείο και για τους συμμαθητές σου και νομίζω ότι. Μάλλον και παίκτες που πηγαίναν παλιά από τη Βέρεια στην Αθήνα να παίξουν μεγάλες ομάδες. Εγώ χαιρόμουν. Έλεγα, έβαλε κανένα γκολ. Έκανε εκείνο. Διαφερόμουν γιατί μας εκπροσωπούσε εμάς. Έτσι. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, οι ομάδες της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή είναι κρίμα να είναι και οι τρεις και η Ρόδος που είναι στην για μένα δεν είναι. Είναι προσωρινά η Ρόδος. Από συγκυρία. Και εδώ πιστεύω ότι αδικήθηκε ο άνθρωπος που είχε τη Ρόδο πέρυσι γιατί έβαλε πολλά χρήματα και πέσανε κατηγορία. Αλλά πιστεύω είναι να ξαναρθεί σε ένα χρόνο πίσω. Είναι κρίμα αυτές οι ομάδες και οι τέσσερις και τη Ρόδο μαζί βάζω να είναι μία κατηγορία πάνω από το τοπικό. Μάλιστα. Είναι κρίμα γιατί να σας πω, η Ρόδο και η Διαγόρα όταν ερχόμασταν εδώ και οι άλλες τώρα που είναι καλό, γινόταν μάχες. Δεν περνούσε εύκολα. Και με τη Βέρεια των Αρχών και με τον Ολυμπιακό. Και τώρα βλέπεις αυτές τις ομάδες είναι στη Γάμα Εθνική. Ένα σκαλί πάνω από το τοπικό. Είναι κρίμα γιατί θα μπορούσε να έχει μια ομάδα στην Α Εθνική για χρόνια. Πολλά. Υπάρχουν ταλέντα εσύ που ψάχνεις και γυρίζεις και βλέπεις. Υπάρχουν ταλέντα ποδοσφαιρικά.
ήταν, είναι και θα υπάρχουν πάντα. Αυτά δεν τελειώνουν. Και στη Ρόδο έχει ένα παιδί πήγε στον Πανιόνιο και ένα άλλο πήγε στον Ατρόμητο. Που έχουμε, εγώ το έχω αυτό στον Ατρόμητο. Και τώρα είναι να στείλω δύο παιδάκια πάλι επάνω σε καλή ομάδα. Είναι δύο ταλέντα καταπληκτικά του 2004. Για να πεις παιδιά του 2004 ότι είναι καταπληκτικά, πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Και έχουν πολύ μέλλον. Και πρώτα ο Θεός, με τον ανάλογο χειρισμό, θα γίνει αυτό. Όπως και ένα άλλο παιδάκι το έφερε από το Τορόντο και υπέγραψε 16 χρονών και υπέγραψε πριν μια εβδομάδα συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ωραία. Για να χαρεί και ο πατήρ Ισίδωρος. Άσχετα αν είμαστε Ολυμπιακοί. Ο πατήρ Ισίδωρος θα χαρεί. Αυτές είναι οι χαρές του. Ξέρετε ότι πρωτάθλημα θα δούμε πότε θα πάρουν. Γιατί αυτά λέγανε και για μας. Η ζωή είναι ρομαντική. Πάντως, εγώ θέλω να παρακαλέσω και τους Παναθηναϊκούς να στέλνουν μηνύματα, όχι μόνο τους Ολυμπιακούς. Σε λίγο θα διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Και τους ΑΕΚΤζίδες και τους ΠΑΟΚΤζίδες, όλους. Αυτό που είπατε μετά το 83-87. Πες μας, ναι. Πάω στη Βέρεια. Όπου από τη Βέρεια πήγα Εθνική Ελλάδος, ήταν ο Μίλτος Παπαποστόλου, προπονητής στην Εθνική Ομάδα, και σε ένα παιχνίδι με είδε που ήμουν στην Αθήνα με τον Ατρόμητο και λέει: Βρήκα τον καινούριο Μητρόπουλο. Εμένα μου άρεσε αυτή η δήλωση, να πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Τάσος Μητρόπουλος ήταν γνωστός, εγώ τότε έβγαινα. Και στη Βέρεια ήμουνα από τους καλούς παίκτες που είχαν αρκετοί καλοί στη Βέρεια κιόλας. Και μέσα από την πορεία αυτή να. Και εκεί σκοράριζα και ήμουν πάντα πρώτο σκόρερ. Στη Βέρεια έπαιζε αμυντικό, κεντρικό αμυντικό. Αμυντικό χαφ. Αυτή αμυντικό ήταν η θέση μου μετά για όλα τα χρόνια. Μάλιστα. Και κάποια παίζα και στόπερ φυσικά που ήταν δύσκολη η αντίπαλη. Αλλά ο πιο δύσκολο ρόλο μου ήταν συνέχεια να παίζω μάντου μάντα δεκάρια. Αυτό ήταν το χειρότερό μου. Δηλαδή, ενώ έβαζα και γκολ, αλλά έπρεπε να μαρκάρω και το δεκάρι, γιατί να μην βάλει γκολ. Και δόξα ο Θεό, αυτό μου άρεσε ο ρόλο, γιατί πήγαινα για γκολ, έκανα και άμυνα. Και όταν συμμετέχεις και επιθετικά και αμυντικά, είσαι πιο γεμάτος στο παιχνίδι μέσα. Νομίζω όμως το χαίρεσαι. Εγώ είδα κάποια βίντεο, έτσι τα απόλαυσα, ενθυμούμενος πώς έτσι έτρεχες, πώς έβαζες τα γκολ και πώς χαιρόσουν. Είναι χαρά τελικά το ποδόσφαιρο. Είναι χαρά και η μεγαλύτερη έκσταση είναι όταν πετυχαίνεις γκολ. Να βλέπεις 80 και 100 χιλιάδες να σε επεφημούν. Επεφημούν όταν βάζεις γκολ, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Είναι το απόλυτο. Εκεί και μάλιστα να είναι και νικηφόρα και να παίρνεις και κύπελο. Είναι τρομερή εμπειρία. Εκεί λοιπόν πρέπει να κρατάς τις ισορροπίες σου. Αυτό που είπες, όλη αυτή η θωράκιση. Ναι, γιατί όλα αυτά είσαι σε μια μικρή ηλικία που η δόξα μπορεί να σε αλλάξει τα μυαλά. Αν δεν είσαι προσγειωμένος και πειθαρχημένος στη ζωή σου, δεν μπορεί να κάνεις μεγάλη καριέρα, γιατί ήρθαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Και στη Βέρεια ακόμα είχαμε πολύ καλούς παίκτες που δεν παίξαν κάποιοι, δεν κάναν την πορεία που έπρεπε να κάνουν για διάφορους λόγους. Η Βέρεια για μένα ήταν ένα σκαλοπάτι, γιατί όταν πήγα στη Βέρεια ήταν ο Γκέσιος, παλιός σεντερφόρ, και ένα-δύο ακόμα παίκτες που ήταν έμπειροι. Αλλά τι έκανα εκεί, έβλεπα κοντά σε αυτούς πήγαινα για να μάθω. Πολλές φορές όταν βλέπουμε τηλεόραση, έβλεπα τηλεόραση αγώνες και έπαιζα εγώ νούμερο 6, αμυντικό χαφ. Και έβλεπα τις αντίπαλες ομάδες. Τις ξένες ακόμα, τι έφτιανε το νούμερο 6, πώς κινιότανε, τι ήταν το σωστό. Δηλαδή δεν έβλεπα έναν αγώνα απλά για να το δω, τόσο θα πετύχουν κολλή να μαρκάρουν. Ποια είναι εκείνη, εκείνη τη θέση που παίζει ο παίκτης, πώς κινείται, για να γίνω κι εγώ ίδιος και καλύτερος αν μπορώ. Κλέβονται τα μυστικά της μπάλας. Μαθαίνεις. Δεν κλέβεις τίποτα. Είσαι μαθητής, όσο και να μεγαλώσεις, είσαι μαθητής, αλλά αν είσαι καλός μαθητής, σε ανταμείβει μπάλα. Αν δεν είσαι καλός μαθητής, πάλι επιλογή δικιά σου είναι. Γιατί για να προχωρήσεις ψηλά, πρέπει να σέβεσαι αυτό που σας είπα στην αρχή, την ιεραρχία. Πάντα υπήρχαν παίκτες που ήταν κανένα χιλιόμετρα από μένα περισσότερα και ήταν γνωστοί πολύ, σεβασμός, δίπλα. Είχα φτάσει σε ένα σημείο και στη Βέρεια, να σου πω μια περίπτωση, ένας παίκτης ο οποίος ήταν παλιός και μου είπε, γιατί θα βάψεις, λέει, τα παπούτσια μου. Του λέω, χαρά μου. Μάλιστα. Χαρά μου. Ειλικρινά σας μιλάω, ένιωσα χαρά γιατί του έδωσα μια ικανοποίηση στον καλό τον παίκτη της ομάδος. Ακόμα και στον Ολυμπιακό, που για μένα δεν υπάρχει άλλο σύλλογος. Να κλείσουν τα αυτιά τους οι Παναθηναϊκοί, παρακαλώ. Όχι, εγώ να σας πω κάτι. Εκτιμάω πάρα πολύ και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕ και όλες τις ομάδες. Γιατί πρόσφερα στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να μην αγαπάω τον Ολυμπιακό, αλλά σέβομαι και τις άλλες ομάδες. Να σας πω γιατί. Είμαστε πολύ μικροί μπροστά στο μεγαλείο αυτών των ομάδων όλων. Γιατί εμείς είμαστε όλοι περαστικοί. Πέρασαν
περνάνε και θα περάσουν και άλλοι παίκτες. Πολύ καλοί, θα φύγουν, αλλά αυτές οι ομάδες μένουν. Και βλέπετε ότι κάθε ομάδα έχει μια δικιά της ιστορία. Μικρή, μεγάλη δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όταν περνάς να σέβεσαι όλες τις ομάδες, γιατί όταν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, εκεί είναι μετά να σε εκτιμάει ο κόσμος. Για την αφήνεις προσφορά το στίγμα σου και τη σοβαρότητά σου. Βλέπουμε σήμερα ο ένας κατηγορεί μια ομάδα, ο άλλος λέει αυτό. Βγαίνουν, έχουν έρθει και περίεργοι στο ποδόσφαιρο, πολύ περίεργος κόσμος. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν την υπόσταση να σταθούν. Πιστεύεις ότι έχει αλλοιωθεί το ποδόσφαιρο από την εποχή που εσύ έπαιζες και βλέποντας, έχοντας αυτή την εμπειρία σήμερα και παρακολουθώντας από άλλο οπτικό μάτι. Έχει τότε, αλλοιωθεί. Τότε φωνάζανε για τον Παναθηναϊκό, μετά φωνάζανε για την ΑΕΚ. Μετά, εγώ ήμουν στον Ολυμπιακό και έχω ζήσει την αδικία σε μεγάλο βαθμό, αλλά ποτέ δεν βγήκαν από αναλυτικά αυτό, 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 αυτό. Αυτό δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί. Το θέμα είναι ότι θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Μην παίρνουν θέσεις για παίχτες, για ομάδες. Ένα πράγμα πρέπει να έχεις για να προχωρήσεις. Δυνατή διοίκηση και μια ομάδα σοβαρή. Όταν έχεις όμως δυνατή διοίκηση, μπορείς να καταφέρεις πολλά. Η δυνατή διοίκηση είναι να σε προστατέψει. Να είναι συνεπής, να είναι εντάξει. Ο Ολυμπιακός τα χρόνια που έζησα εγώ, ήταν δύσκολα τα χρόνια. Αλλά δεν με ένοιαζε, να σας πω την αλήθεια, αν ήταν δύσκολα, μένει να κερδίζει η ομάδα. Και όταν ήρθε η ώρα, εκεί το έδειξα και περίτρανα κιόλας, ότι τα λεφτά δεν μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Τα λεφτά είναι η άνεση. Όταν ανανέωσα το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όταν έκανα την πενταετία μου, είχα μια πολύ σοβαρή πρόταση από την ΑΕΚ, από τον Μελισανίδη. Ήταν ο κ. Μελισανίδης τότε. Και μου έδινε πολλά έξτρα λεφτά από ό,τι είχα συμφωνήσει σε δολάρια και μάρκα. Και μου έλεγε να μπορώ να υπογράψω εκείνη τη στιγμή. Μέσα μου αυτό που σκέφτηκα, δύο πράγματα σκέφτηκα. Ότι θα πλήγωνα τον κόσμο, του Ολυμπιακού που με αγάπησε αυτά τα χρόνια, και θα πλήγωνα και τον Κόκαλη που ήταν δύο χρόνια στην ομάδα. Πρόεδρος. Πρόεδρος. Λέω, ένας τεράστιος πρόεδρος να τον προσβάλλεις και τον κόσμο που σε αγάπησε να τον πληγώσεις. Θα μου πείτε, είμαι ρομαντικός. Δεν το μετάνιωσα. Χρειάζεται και ο ρομαντισμός όμως. Είμαι από τη φύση μου ρομαντικός. Από τη φύση μου ρομαντικός. Και μπορώ να πω ότι μέχρι και σήμερα δεν μετάνιωσα για αυτό που έκανα. Και δεν θα πω αυτό που λένε πολλοί, δεν μετάνιωσα για τίποτα, γιατί είναι εγωιστικό. Κάνουμε λάθη. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μετάνιωσε. Και από τα λάθη διορθωνόμαστε. Και από τα λάθη πρέπει να μάθεις. Και ευτυχώς μέσα από τα λάθη μας μάθαμε, αλλά και πάλι δεν μάθαμε όπως πρέπει. Είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπετε σήμερα, ποιες είναι οι βασικές. Βλέπουμε εκπομπές, οι οποίες είναι χαμηλού επίπεδου. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βγαίνουν ούτε καν να εμφανίζονται πουθενά. Και βλέπουμε ότι γίνονται και πρότυπα. Έχουν αλλάξει τα πρότυπα. Δυστυχώς. Δηλαδή, βλέπουμε κάτι περίεργα πράγματα και λες, αυτή είναι η ζωή. Κι όμως όλοι προχωράνε στο κανάλι και προχωράνε. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει μια επανάσταση, γιατί για μένα αυτή τη στιγμή ζούμε στην εξουσία της υποκρισίας. Όλα είναι ψέμα σχεδόν. Κάποια στιγμή θα εκραγεί όλο αυτό, θα φανεί η γύμνια και εκεί πρέπει να προσέξει όλος ο κόσμος. Όταν λέω εξουσία, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι κυβερνητική, γενική μιλάω, κοινωνική, τα πάντα έχουν αλλοιωθεί. Πολλές φορές, Παναγιώτη μου, το εστιάζουμε αυτό, ότι γενικά η περίρουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα. Ενώ η πραγματική εικόνα όλων των πραγμάτων, στην αυθεντικότητά του, βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία που μας δίνει όλες αυτές τις αξίες που είπες. Την υπακοή, την πειθαρχία, την αγάπη, που είναι το οπλοστάσιό μας όταν μεγαλώσουμε. Και χαίρομαι που ακούω αυτά τα πράγματα να τα λες εσύ, γιατί νομίζω ότι είσαι και ηθοποιός με την ετυμολογική έννοια του όρου. Ποιείς ήθος. Και ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να ποιεί ήθος, να φτιάχνει ήθος. Δεν είναι κάτι ανεξάρτητο το ήθος από όλα αυτά τα οποία λέμε. Γιατί αν σήμερα θέλουμε να πάμε στο ποδόσφαιρο οικογενειακά και να το δούμε όλοι και ακούμε τις βομολογίες και ακούμε όλα αυτά, φταίμε όλοι. Έχουμε φτάσει μάλλον το ποδόσφαιρο σε ένα τέτοιο επίπεδο που φοβάσαι να πας οικογενειακά και να χαρείς αυτό το βασιλιά το σπορ. Ναι, έχουν αλλάξει τα χρόνια, δεν είναι όπως παλιά. Βλέπαμε παλιά ότι ένας πρόεδρος έπαιρνε το αυτοκίνητό του και φεύγει. Τώρα ο πρόεδρος έχει και 10 μπράβους μαζί. Αυτό κάθε πρόεδρος. Αλλά εδώ πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα. Μην διστάζει ο κόσμος ανθρώπους, μην νομίζουν ότι κάποιοι παίκτες που ήταν μεγάλα ονόματα είναι απρόσιτοι.
μπορεί οποιοδήποτε να πάρει ένα τηλέφωνο του Τζαλουχίδη, τον Μανολά, τον Σαραβάκο, να μπορεί να βοηθήσει μια κατάσταση. Γιατί δεν είναι όλα με το χρήμα. Βασικό πράγμα είναι να δώσεις τη χαρά σε μια οικογένεια, αν έχει ένα παιδί που αξίζει, να το βοηθήσεις. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τον κόσμο και στους γονείς, να μην διστάσουν να παίρνουν στο κάθε π.χ. Τσαλουχίδη, να του πούνε μήπως υπάρχει δυνατότητα, αλλά πάντα με τα μάτια του Τσαλουχίδη ή του Μανολά ή του Σαραβάκου. Γιατί που είναι συσσωρευμένη εμπειρία. Είναι μια εμπειρία που είναι πολύ σημαντική στη ζωή. Πες μας λίγο για την εθνική ομάδα. Όταν φορούσες το εθνόσυμπρο, τι ήταν αυτό το οποίο σε συνάρπαζε? Μας έλεγες όταν πήγες στην εθνική νέο στην Κύπρο, πόσο ένιωθες ότι κουβαλούσες μαζί σου όλη την Ελλάδα. Ναι, ήταν. Πες μας κάποια πράγματα και βέβαια με το αποκορύφωμα αυτή την συμμετοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εθνική ομάδα είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι κάτι που δεν έχει σχέση με τίποτα. Γιατί εκπροσωπείς την ίδια στη χώρα και όταν φοράς το εθνόσημο και ακούς τον εθνικό ύμνο σε κάθε χώρα, ανατριχιάζεις κυριολεκτικά και μάλιστα όταν είσαι πρωταγωνιστής είναι ακόμα πιο δυνατό και πιο ωραίο. Δηλαδή, ναι, μένει να πηγαίνεις, αλλά να παίζεις κιόλας είναι ακόμα καλύτερο. Θέλω να σταθώ στις εθνικές ομάδες, γιατί πέρασε και από Ολυμπιακή, Μεσογειακή ομάδα νέων ελπίδων, αντρών, πολλές συμμετοχές. Αυτό που μένει από τις εθνικές ομάδες είναι ότι όλα τα παιδιά είναι δεμένοι μεταξύ τους. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του συλλόγου που παίζουν, είναι οικογένεια όντως και όλα ξεκινάνε από τον προπονητή. Ήταν μεγάλη επιτυχία που περάσαμε με τον κύριο Παναγούλια στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κερδίσαμε τη Ρωσία μέσα εδώ και ήρθαμε ισοπαλία και μας σοφάρισαν οι Ρώσοι στο 80 και ήμασταν στεναχωρημένοι, ούτε χαρήκαμε. Τόσο πολύ πιστεύαμε, γιατί ήμασταν οικογένεια. Ήμασταν αγαπημένοι όλοι μαζί και προχωρήσαμε. Μετά, φυσικά εκεί ήταν ένα, δεν θα πω λάθος, μια λάθος, ήταν εκτίμηση, δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Ήρθαν άλλοι 24. Εκεί κάπου λίγο αλλοιώθηκε η κατάσταση. Υπήρξαν κάποιες διατριβές. Προχώρησε η κατάσταση, μετά πήγαμε στην Αμερική. Τα γνωστά είναι εκεί πέρα. Παίξαμε όμως έναν όμιλο όπου... Πολύ δύσκολος. Ήταν η Αργεντινή. Άμα σας πω την εντεκάδα της Αργεντινής, θα σας πιάσει δέος όσο και... λοιπόν, μόνο από τα ονόματα. Κανίγια, Μπατιστούτα, Μαραντόνα... Διαφρόκρεμα. Ρεντότο. Δηλαδή ήταν όλοι ένας και ένας. Όχι αυτό ότι δεν ήμασταν για εμείς καλοί, αλλά ήμασταν και άτυχοι, γιατί στο πρώτο 45, 47 και 90 δεχτήκαμε τα γκολ. Δηλαδή σε κέραια σημεία του αγώνα. Μετά η Νιγηρία ήταν φαβορή για να πάει στο τελικά. Αποκλείστηκε από μια Ιταλία στην παράταση από λάθος τους. Και η Βουλγαρία απέκλεισε τη μεγάλη Γερμανία και πήγε στους 4. Αυτός ήταν ο όμιλος μας. Και βλέπετε, βγήκανε όλοι και χλεβάζαν και κοροδεύαν και κάναν. Αυτό είναι το ιδίωμα του Έλληνα. Έτσι. Δηλαδή, θα κάνεις 10. Η ψυχολογία. Το ένα σε περιμένω στη γωνία. Αλλά δεν ξέρουν ένα πράγμα. Όσο και να πυροβολάνε, είναι άσφαιρα. Γιατί αν είσαι δυνατός σαν χαρακτήρας και αν δεν σε πιάνει τίποτα. Πολύ σωστά. Γιατί πατάς τα πόδια σου, δεν έχεις ανάγκη κανένα από αυτούς. Και βλέπετε, όλοι είναι, κρύβονται στην ανωνυμία. Δεν υπάρχει. Είναι όταν φύγουμε από τη ζωή αύριο μεθαύριο, να είμαστε εκεί να ζήσουμε πολλά χρόνια, θα γράψει μια ιστορία για τον κάθε άνθρωπο. Τι αφήνεις πίσω σου? Το στίγμα. Το στίγμα. Πέρασες, άφησες το στίγμα. Μπράβο σου. Δεν άφησες, πέρασες απαρατήρητος. Πάλι μπράβο σου, γιατί έζησες μια ζωή ό,τι έζησες, αλλά δεν άφησες τίποτα πίσω σου. Δεν αφήνεις πλούτη. Αφήνεις ιστορία. Βλέπετε, μιλάνε για παίκτες παλιούς που έχουν φύγει και λένε εκείνος ο τάδε παίκτης αυτό, αυτό. Βλέπουμε αγίους που έχουν φύγει και λένε ακόμα για αυτούς και θα λένε όσα χρόνια και να περάσουν. Η ιστορία είναι πολύ σημαντικό πράγμα και μία συμβουλή. Μην πυροβολείτε. Πείτε έναν καλό λόγο και αύριο ο καλός λόγος μπορεί να γυρίσει επάνω σας. Όταν λες κακό λόγο, θα γυρίσει σε πένα πάνω πάλι ο κακός λόγος. Γιατί όταν λες καλά και βοηθάς, ο Θεός θα σου δώσει διπλά και τριπλά. Η πρεσβυτέρα Τσαμπίκα Τσαβαρή, καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Παναγιώτης Δρακόκαρδος, πάτερ, η παραβολή του σπορέως ταιριάζει. Βάζουμε και θεολογική επένδυση. Ναι. Μαρία Παπακολοδούκα, επούντιασες πάντα. Με ακούει κρυωμένο, είναι το ροδίτικο αυτό. Ότι κρύωσες δηλαδή. Το κατάλαβα. Ωραία εκπομπή, συγχαρητήρια σε εσάς και στον καλεσμένο σας. Ηλίας Βασιλαράκης, την καλησπέρα μου πάτερ και στο φίλο μας παλαιό αντίπαλο Γιώτη, να είναι καλά, γερός και δυνατός. Τον περιμένουμε ξανά στα γραφεία μας. Και ο Κυριάκος ο Πάχος, είναι τιμή σου πάτερ που έχεις το Γιώτη από δίπλα σου. Το είπαμε
Αγαπητέ μου Κυριάκο, βέβαια, και τιμή και ευλογία συγχρόνως, γιατί όλα αυτά τα οποία λέει είναι αποστάλαγμα αυτής της πολύχρονης εμπειρίας του στα γήπεδα και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν είναι η εθνική. Αυτή είναι η εθνική και είναι μεγάλη υπόθεση να αγωνίζεις με την εθνική ομάδα. Και επειδή παίξαμε και έχουμε πάει στη Συρία, ταξίδια που δεν τα έχεις δει πουθενά, και κάποια ιδιαίτερα ταξίδια. Συρία, νησιά Φερόε. Αυτά είναι μέσα στον Ατλαντικό, δεν πας ούτε για διακοπές ούτε για μια μέρα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση εκεί πέρα. Σας είπα τις προάλλες. Είναι όμως μια τρομερή εμπειρία το ταξίδι αυτό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Αλλά αυτό που έχει η εθνική είναι ότι ενώνει όλες τις ομάδες και όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι ενωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Ίσως κάποτε πρέπει όλοι οι φιλάθλοι να έχουν αυτό το ενωτικό πνεύμα. Πέρα από τις ιδιαίτερες προτιμήσεις, να έχουν την δύναμη να πούνε ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά και νίκησε. Να δεχόμαστε και την ήττα, γιατί πολλές φορές αρχίζουμε να φωνάζουμε, να τα βάζουμε με τη διαιτησία, με τους παράγοντες, γιατί πάντα θέλουμε να νικάμε. Εδώ θέλω να φτάσω σε ένα σημείο που αυτό που μου δώσατε την πάσα τώρα, γιατί περιλαγήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Ολοκληρωτικά και λίγο καμιά πάσα πρέπει να κάνουμε. Αυτό που έχω να πω ότι, που ήταν πολύ σημαντικό, οι διοικήσεις είναι που κάνουν τη διαφορά. Εμείς ευτυχήσαμε και ατυχήσαμε ταυτόχρονα όταν πήγαμε στον Ολυμπιακό να είναι ο Κοσκοτάς που είχε προβλήματα με το κράτος, μετά είχε προβλήματα ο Σαλιαρέλης, όλοι οι άλλοι ήταν δυνατοί. Μου κάνει εντύπωση αυτό που διάβασα, ότι είχες πάει να τον επισκεφθείς. Ναι. Αυτό δηλώνει άλλη μια πτυχή της ανθρωπιάς που Πατέρα, πρέπει να έχει ο καθένας. Όλο πάσης μου δίνει. Στο τελευταίο σας κουράζεται κιόλας και δεν θα ξέρω πώς θα την πιάσω. Όχι σαν τον Δήμαρχο. Που είδε στο βίντεο. Είδα ότι έχετε αρετές και ποδοσφαιρικές και φοβάμαι λιγάκι γιατί. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να με έβλεπες από μικρό. Θα με. Να πω κάτι για αυτό. Έπαιρνες σε καμιά ομάδα. 100% σας βλέπω πολύ καλό στόπερ θα ήσασταν. Στόπερ, ναι. Έτσι σας βλέπω δυναμικό και δυναμικό στο λόγο και όλα. Θα παροτρύνατε και την ομάδα. Αυτό με τον Κοσκοτά που είπατε. Όταν ήρθε ο Κοσκοτά στον Ολυμπιακό, όλοι πηγαίναν και το βρίσκανε. Τότε ήταν και η Τράπεζα Κρήτης, όλοι ήταν ουράπο. Όταν ο άνθρωπος είχε τα προβλήματα, κάποια στιγμή πήγε μέσα στη φυλακή και ένιωσα την ανάγκη για αυτός ο άνθρωπος που με είχε πάει στον Ολυμπιακό. Στα καλά είναι όλοι δίπλα. Βέβαια. Λέω, είναι υποχρέωση μου ηθική να πάω να το βρω. Μέσα στις φυλακές, ήταν στις γυναικείες φυλακές. Πήγα, τον βρήκα, χάρηκε πάρα πολύ. Του έδωσα και δώρο τη φανέλα της Εθνικής που ήμουν από το Παγκόσμιο Κυπλοτιμία να την έχει σουβενίρ. Γιατί αυτός ο άνθρωπος άλλαξε τη ζωή μου, με πήγε σε μια ομάδα μεγάλη, τεράστια, που θα είναι όνειρο κάθε παίκτη και εύχομαι και το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα και για όλα τα παιδιά αν γίνεται, γιατί όλα τα παιδιά έχουν όνειρα και αυτά τα όνειρα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, η εκκλησία, οι δάσκαλοι, οι γονείς, οι προπονητές, επειδή είναι το μέλλον και πάνω στο μέλλον στηρίζεται, όπως είπαμε, ένας λαός, να τα βοηθήσουμε. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο το ενωτικό να βοηθάμε ένας τον άλλον, να είστε σίγουρος ότι θα κάνουμε πάρα πολλά μεγάλα πράγματα. Γιατί ο Έλληνας έχει ένα τεράστιο ταλέντο. Και έχει ένα σημαντικό. Έχει φιλότιμο. Λεβεντιά. Αυτό που λέγει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Γιατί δώστε το δρόμο και θα τον ακολουθήσει. Βλέπετε πολλοί κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία και περιμένει να ακούσει μια κουβέντα, μια βοήθεια. Να πιαστεί από κάθε πατέρα, να τη δώσει μια βοήθεια να πιαστεί και να ξεκινήσει. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν ήμασταν δεν ήμασταν on camera, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχετε. Δηλαδή, το να μιλάτε, παίζει ρόλο ο τόνος της φωνής, παίζει ο καθαρός λόγος και είναι σημαντικό γιατί μπορεί εγώ να ήμουν σαν ποδοσφαιριστής πετυχημένος, μέχρι ποιο σημείο ξέρω ο κόσμος και δακρυδέα από εγώ για τον εαυτό μου, αλλά και εσείς κάνετε ένα σπουδαίο και τεράστιο έργο και βλέπω ότι είστε πολύ αγαπητός από τον κόσμο. Και ψάχνει ο ελληνικός λαός και το νησί σας εδώ πέρα πάντα ανθρώπους τέτοιους σαν και σας. Δεν το έχω σαν κομπλιμέντο, είναι αυτό που έχω γνωρίσει και έχω δει και είναι σημαντικό να λέμε αλήθειες. Γιατί όταν κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν μπροστά, όχι όποιοι να είναι μόνο, για μένα πρέπει να μπουν οι επώνυμοι ακόμα πιο μπροστά. Γιατί αυτοί πρέπει να τραβήξουν το κουπί και να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Μην περιμένουν από τον απλό λαό να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος. Πρέπει να βγουν κάποιοι μπροστά και να δώσουν το σύνθημα. Είναι αυτό που είπαμε και στο Θάρι που προχτές ήρθες και μας έδωσες μεγάλη χαρά επισκεπτόμενος στο μοναστήρι μας, ότι
Ίσως σήμερα έχουμε μία έλλειψη ηγετών σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το οποίο λες, νομίζω ότι ο ηγέτης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει στις πλάτες του όλη αυτή την παθογένεια την κοινωνική. Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι, απογοητευμένοι από όλη αυτή την περαιώσια ατμόσφαιρα, αρχίζουν να μην ασχολούνται με τίποτα. Και αυτό είναι το χειρότερο, η ραστόνη, το να τα αφήνουμε τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει και πάλι να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να βγούμε μπροστά. Και μέσα από τις παθογένειες να φανούμε πιο δυνατοί. Γιατί είναι αυτό το οποίο είπες, το ίδιο του Έλληνα είναι η λεβενδιά και αυτή η δύναμη εσωτερική της ψυχής. Μα αυτό έχει δείξει και η ιστορία μας. Έτσι. Γι' αυτό εμείς ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Κάποιοι θυσιάστηκαν για μας, κάποιοι έδωσαν αγώνες τεράστιους. Και αν ανοίξουμε την ποντιακή ιστορία, θα θέλουμε ώρες να μιλάμε. Νομίζω ότι θα κάνουμε άλλες 10 εκπομπές και πάλι δεν θα καλυφθούμε. Αλλά νομίζω ότι μαζί θα μπορούσαμε να συζητάμε μέρες. Θέλω να μου πεις τα σχέδιά σου από τη στιγμή που σταμάτησες και κρέμασες, αν μπορώ να πω την έκφραση, τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια. Τι έκανες από εκεί και πέρα? Έκανα κάποιες επαγγελματικές απασχολήσεις, 2-3 επενδύσεις, οι οποίες πήγανε καλά. Ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο προπονητικά. Έκανα προπονητή σε ομάδες. Βρήκαμε κάποια ταλέντα τα οποία τα προωθήσαμε. Πήγαν και άλλα εθνική παιδιά, πολλά από τη Β. Μετά πήγα ένα διάστημα, πήγα στον Καναδά. Για πες μας για τον Καναδά. Εκεί λοιπόν, που υπάρχει η ομογένεια και ο ελληνισμός τόσο δυνατός. Είναι δυνατός, αλλά ο Καναδάς, θα πω κάτι. Εμείς διδάξαμε τον πολιτισμό, την παιδεία και όλα. Πήγα στον Καναδά και νόμιζα ότι ξαναγεννήθηκα. Πήρα ταυτότητα. Οι άνθρωποι έχουν τρομερή πειθαρχία. Δηλαδή, πολλές φορές ξέρετε, δεν βάζαμε ούτε ζώνες όταν τον οδηγούσαμε. Εκεί βάζεις ζώνες, θέλεις δεν θέλεις. Δεν έχεις το τηλέφωνο στο χέρι να τηλεφωνάς. Είναι πολύ βασικά πράγματα και κανόνες, γιατί σε βάζουν σε μια σειρά. Και στην πειθαρχία, αυτό που ξέρετε, είπαμε. Έχουν 170 εθνικότητες. Αλλά για να ελέγξεις και όλη την κατάσταση, και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που μπορούμε να πούμε, σήμερα στη χώρα μας ζούμε κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο. Με τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες. Αυτό το πράγμα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όχλος, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να προσλάβουμε σαν λαός δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να πάρουμε αστυνομικούς. Και όχι αστυνομικούς, οι οποίοι να μην τους υπολογίζεις. Αστυνομικούς εκπαιδευμένους. Γιατί αυτό που είδα στον Καναδά μου έδωσε αυτό το μήνυμα ότι όταν υπάρχει αστυνόμευση, γιατί λίγο και ο άνθρωπος θέλει λίγο φοβέρα, γιατί είμαστε άγριο όν, μπορούν να πετύχουν πολλά. Και βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε σε αυτό το κομμάτι γυμνοί. Πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, γιατί η ασφάλεια του πολίτη είναι το α και το ω. Είναι μεγάλη υπόθεση να νιώθεις ότι δίπλα σου σε προσέχει κάποιος και δεν φοβάσαι. Θα πρέπει να κάνουμε πρώτα προσλήψεις σε αυτόν τον τομέα, για να ζούμε ένα καλύτερο μέλλον εμείς και τα παιδιά και πιο μας. Ασφαλές. Και πιο είναι ασφαλές. Είναι πολύ όμορφο αυτό το οποίο λες και το τονίζεις και αξίζει να σημειωθεί. Μα αυτό πρέπει να κοιτάξουμε σαν χώρα. Γιατί έχονται πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλος αριθμός, δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Και αυτό το αίσθημα ασφαλείας λείπει. Λείπει. Θα πάρεις εκπαιδευμένους όμως, όχι ανθρώπους για να τους βάλεις, για να τους βολέψεις. Εκπαιδευμένους όπως είναι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό για κλίση έρχονται, έρχεται ένας από αριστερά, ένας από δεξιά και μην κάνεις το λάθος και κουνήσεις τα χέρια σου. Γιατί έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ και πρέπει να προσέξουμε πρώτα το λαό μας, δεν είπα και τους άλλους όχι, όλους θα τους προσέξουμε, αλλά να υπάρξει και μια σειρά. Το εξωτερικό λοιπόν είναι ένα άλλο πανεπιστήμιο. Εκεί διδάχτηκα πολλά πράγματα. Εκεί είδα ότι, να σας πω ένα περιστατικό ακόμα, γιατί μου ήρθε ο ηρμός των σκέψεων, έρχονται σε κινηματογραφική λήψη. Λοιπόν, γυρνούσα από το Μόντρεαλ για το Τορόντο. Και εκεί πας μέχρι 120 στο highway, πήγαινε 140. Λες και σε ακολουθάει ένας αστυνομικός με το φάρο από πίσω και έρχεται. Μου κάνουν μια κλίση, $500. Τι παίρνω εγώ, λέω ευχαριστώ, δεν μπορώ να πεις και τίποτα άλλο. Φεύγω, πάω στο Τορόντο, μου λέει ένας φίλος μου, ξέρεις μπορεί να κάνεις έσταση, μου λέει στο Τορόντο, μπορεί να κάνεις έσταση, για να μην πληρώσεις τόσα λεφτά. Λέω γίνεται. Μου λέει γίνεται, πάνε κάνε, λέει, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Πάω να καταθέσω εκεί ότι έχω αυτό εδώ, να κάνω ένσταση. Το ελληνικό δαιμόνιο πάντα. Το ελληνικό, αλλά να δείτε πώς είναι σοβαρό κράτος. Ναι. Δεν ξέρω ότι τα γλώσσα καλά όμως.
Μου λέει, ελληνικά μιλάτε? Λέω, όχι τόσο καλά. Το ίδιο το κράτος έφερε δικηγόρο. Πληρωμένο από το κράτος, και την ώρα που πάμε στο δικαστήριο, έρχεται ο δικηγόρος, εκπρόσωπος του κράτους, μαζί μου για να κάνει το translate. Ερμηνέα. Ναι, το ερμηνέα. Μου λέει, δεν θέλετε να πληρώσετε τα 500? Λέω, όχι, δεν είπα, λέω, θέλω να πληρώσω, αλλά είναι πολλά. Λέει και ο δικαστής, εντάξει, αφού είναι πολλά, 100 δολάρια, 10 δολάρια το μήνα. Και εδώ στην Ελλάδα, αν δεν πληρώσετε, να θα βγεις από το δικαστήριο, σε πάνε μέσα. Διαφορά. Ναι, αυτά ξέρετε γιατί τα λέω. Όχι γιατί, γιατί όλοι λένε η Ελλάδα πώς είναι και η Ελλάδα. Όλοι το ίδιο λέμε, η Ελλάδα, Ελλάδα, αλλά κανείς δεν παίρνει πια μια πρωτοβουλία. Όλοι μένουμε στο το διατάφτα πώς είναι. Λοιπόν, και πώς θα καλυτερεύσει αυτή η εικόνα. Αυτό, αυτό είναι το, αυτό που το σας ζητούμενο. Είπα, πρέπει να βγουν άνθρωποι επώνυμοι μπροστά. Μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση. Γιατί αυτό που είπατε και πάλι πριν, ότι είναι όλοι, όλος ο κόσμος, να μου επιτρέψετε την έκφραση, σε λίθαργο, αλλά δικαιολογημένα, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, να καταλάβουμε και τον κόσμο, τον λαό, τον απλό, γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και όλο αυτό τον έχει ναρκώσει και δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Αυτό όμως είναι κακό. Όταν δεν βγάλει αντίδραση, έρχονται και περισσότερα προβλήματα. Και κάποια στιγμή, ενώ νομίζουμε ότι είναι μακριά, έρχονται δίπλα στο σπίτι μας. Και βλέπετε πόσα περιστατικά έχουν γίνει που σε παλιές εποχές δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορούσαν να συμβούν κάτι τέτοια πράγματα. Και εκεί θα οδηγηθούμε και σε αυτοκτονίες και σε άλλα πράγματα τα οποία απευχόμεθα, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Και όταν χάσουμε την ελπίδα μας, τότε χάνουμε τα πάντα. Η ελπίδα έρχεται μέσα από την πίστη και μέσα από την ακολουθία. Και αν κάποιος λέει ότι θυμόσοφα, μάλλον ο λαός λέει ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, εμείς στην Εκκλησία λέμε ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Και μέσα από αυτά τα οποία λέμε, νομίζω ότι περνάμε τα αισιόδοξα και ελπιδοφόρα μηνύματα. Και καλό είναι να τα φουγκράζονται οι αγαπητοί μας τηλεθεατές, γιατί είναι σκέψεις υγιούς προβληματισμού. Αυτό που θα πω δεν είναι υπερβολικό. Πολλές φορές είμαι στα μάξι και βάζω θεία λειτουργία. Γιατί με ηρεμεί. Να σου δώσουμε ένα CD να παρακολουθείς λοιπόν. Έχω εδώ πέρα. Να είστε σίγουρος ότι... Είναι από το Σύλλογο Ιεροψαλτών Ρόδου. Οπότε θα είναι κάτι θα πολύ ωραίο. Πολλές φορές δεν υπάρχει αμφιβολία. Πες μας λίγο για την ομογένεια. Τα μικρά παιδιά πώς σε άκουγαν, τι τους έλεγες, τι ήταν αυτό το οποίο τους κέντριζε και αν υπάρχει διαφορά, γιατί βλέπουμε ότι στον Καναδά μαζεύονται και πολλές άλλες εθνότητες, έτσι. Ναι. Αυτός ο συγκερασμός όλων των εθνοτήτων. Εκεί στον Καναδά πήγαμε σε πολλά σχολεία ελληνικά. Και αυτό ήταν ένα ακόμα μήνυμα που πρέπει να κάνει και η Ελλάδα όσον αφορά στην ομογένεια που υπάρχει εκεί, γιατί είναι μεγάλος αριθμός. Και η Εκκλησία ισχυρός πυλώνας εκεί, Πάρα πολύ ισχυρός πυλώνας και έχει πάρα πολλές εκκλησίες. Εκεί η πρώτη εκκλησία που είχε γίνει ήταν το Αγίου Γεωργίου στο downtown κάτω, μια πολύ ωραία εκκλησία, γραφική, πολύ όμορφη. Ξέρετε, η εκκλησία πολλές φορές όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία, μου αρέσει όταν έχει αυτό το παλιό, που είναι πιο ζεστό, πιο ωραίο, ακόμα και η λειτουργία ακούγεται πιο καλά. Το παρέθεις, παραδοσιακό. Έτσι, παρέθεση για να πούμε λίγο για τα πιτσιρίκια που μου είπατε. Αυτό που με έκανε εντύπωση, όταν πήγαμε στα σχολεία, αφού μίλησα στα μικρά παιδιά, γιατί πήγα σε αρκετά σχολεία, και εδώ και πήγαμε και στη Ρογκό δίπλα σε μερικά σχολεία, το βασικότερο στα παιδιά τι είναι, η καθοδήγηση. Βλέπουμε τα μικρά παιδιά, όταν υπάρχει ένας καλός δάσκαλος, ξέρουν να ξεχωρίζουν το δάσκαλο. Λένε αυτός είναι καλός, όπως είναι ο προπονητής. Αυτός είναι καλός, εκείνος, όπως λένε οι ποδοσφαιριστές. Εξαρτάται όμως πώς θα το πλασάρεις. Α, μπράβο. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, πήγαμε να μιλήσουμε για το στόχο. Γιατί πάντα πρέπει να έχεις στόχο στη ζωή. Χωρίς στόχο δεν μπορεί να καταφέρεις τίποτα. Δεν είναι η ζωή ότι έρθει και ότι πάει. Πρέπει να έχεις στόχο και όταν ολοκληρώσεις το στόχο σου, πάντα βάζεις καινούριο στόχο. Για να έχει και νόημα η ζωή. Χωρίς στόχο δεν έχει νόημα η ζωή. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που ήθελα να τους δώσω να καταλάβουν. Και ότι μέσα από την οικογένεια, μέσα από την εκκλησία, μέσα από την πατρίδα, μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά. Όταν αυτά τα τρία τα έχεις στο μεγάλο βαθμό, μη φοβάσεις τίποτα. Και επειδή το έχω ζήσει, πιστεύω, να μην πω ότι σου το έδωσα, γιατί είναι το απόλυτο, πιστεύω, γιατί ποτέ να μιλάς για τον εαυτό σου, το έδωσα ή το έκανα. Πιστεύω ότι έδωσα μηνύματα, τα οποία τα πήραν και αυτό φάνηκε και από το τέλος της συζήτησης. Και αυτό πρέπει να κάνουν και άλλοι θητές, όπως και τα παιδιά του 2004 που πήραν το Ευρωπαϊκό να πάνε να μιλήσουν για κάποιες αξίες, που έχει αξιόλογα παιδιά εκεί πέρα. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινωνικός ρόλος των αθλητών. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει. Βέβαια. Θα σας πω ένα κομμάτι. Πολύ σωστά. Παγκόσμιο κύπελο. Τελικώς, ολόκληρος Πούτιν κατέβηκε κάτω για να δώσει τα μετάλλια. Η εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Εκείνη την ώρα ο κόσμος έβλεπε την απονομή.
δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και άλλα αθλήματα. Αλλά ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει και να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν υπάρχει σε μια χώρα αυτές οι αξίες σε υψηλό επίπεδο, αυτές που αναφέραμε, με πρωταρχικό την Εκκλησία μπροστά, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Γιατί για μένα, όταν θα φύγεις από την Εκκλησία, κοντά από το Θεό, αλλάζει όλη η ζωή σου. Και επειδή το έχω ζήσει, γι' αυτό το επαναλαμβάνω συνέχεια. Μπορεί να γίνομαι κουραστικός, ούτε με έχετε πει τίποτα, γιατί ο κόσμος λέει, γιατί επειδή είναι και μιλάμε με τον πατέρα. Σε ένα εκκλησιαστικό σταθμό. Μιλάει συνέχεια για το Θεό. Δεν είναι. Γιατί όταν είναι έμφυτο, κάτι βγαίνει από μόνο του. Άνθρωποι που περιστριχυρίζομαι και κάνω παρέα, ξέρουν τι νιώθω. Μπορεί να δω εκκλησάκι, θα πάω. Έχω ανέβει 6 φορές στην Παναγία Τσαμπίκα. 6 φορές. Και θα πάω άλλες 6. Γιατί πιστεύω. Δεν μου λέει κανένα να το κάνω. Το κάνω από μόνος μου. Όσον είπαμε για την Καναδά, αυτός είναι ο Καναδάς. Και η Αμερική, γιατί σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, είχαμε πάει και στο Σικάγο στα σχολεία και μιλήσαμε εκεί στα παιδιά. Εκεί μάλιστα ήταν και ένα τεράστιο έργο ενός φίλου και γνωστού, τώρα εκοιμήθηκε όλας ο δεσπότης του Σικάγου, ο Ιάκωβος. Γιόρταζε σαν σήμερα. Ναι, σαν σήμερα. Έφυγε τα Juniors Olympics 37 χρόνια και μαζεύονταν 1.800 Ελληνόπουλα, οικογένειες και κάναν διάφορα αθλήματα. Τι ωραία εκκλησία να είναι πρωτοπόρος όλα αυτά, ε. Μα ξέρετε, τους είχα πει και τότε, αλλά δεν προλάβαμε γιατί κοιμήθηκε όλας. Τους λέω, γιατί δεν κάνετε η κάθε ενορία, δώστε και μια πρόταση για σας, μία ομάδα. Μία ομάδα και να κάνετε ένα πρωτάθλημα. Και στο τέλος να έχει ένα έπαθλο, οτιδήποτε που να πηγαίνουν για έναν φιλανθρωπικό σκοπό, οτιδήποτε εσείς είναι το ΕΒΑ, αγωνίζεστε. Μπράβο. Και να λέτε ότι αυτή η ενορία βγήκε πρωταθλήτρια αυτή τη σεζόν. Είναι μια πρόταση. Νομίζω γίνεται στη Μητρόπολη Πειραιώς, κάπου στην Αθήνα γίνεται αυτό. Δεν το γνωρίζω. Σε επίπεδο ενοριών. Θα σας γελάσω, ναι. Και είναι πολύ όμορφο. Και τους το είχα πει αυτό και στην Αμερική, γιατί ήταν 65 ενορίες εκεί πέρα. Θα μπορούσαν να κάνουν ένα μίνι πρωτάθλημα, γιατί αυτό τι γίνεται. Έρχονται οι οικογένειες πιο κοντά. Και τους φέρνεις μέσω του αθλητισμού στην εκκλησία. Τους φέρνεις στην εκκλησία. Και γιατί το ποδόσφαιρο. Περνάς τα μηνύματα τα σωστά. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να παίξεις οπουδήποτε ποδόσφαιρο. Με μια μπάλα παίζεις. Περνάς τα μηνύματα και δίνεις τη σωστή καθοδήγηση. Γιατί πολλές φορές, αν δεν υπάρχει καθοδήγηση, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Πολύ και σωστά. Πάντα θα ακούς ανθρώπους μεγαλύτερους, γιατί είναι και πιο σοφοί. Πολύ σωστά. Πατήρ Ηλίας από Απόλλωνα. Πάτερ Νεκτάρη, για να το δούμε το μήνυμα. Είναι μεγάλη ευλογία που βλέπουμε σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Τσαλοχίδη. Εμείς είχαμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε εδώ κοντά μας, στο χωριό μας, στα Απόλλωνα, όταν μας επισκέφθηκε και μας επισκέφτεται πολλές φορές. Τον ευχαριστούμε θερμά για αυτά που μας πρόσφερε, αλλά και που μας προσφέρει, αλλά και για τα υπέροχα μηνύματα που περνάει στα παιδιά μας. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον πατέρα Ηλία. Πατήρ Ισίδωρος, θα μας φέρει κανένα μήνυμα. Πάτερ Ισίδωρε, μας ακούς? Πες μας μελλοντικά σχέδια, μια και φτάνουμε προς το τέλος. Μελλοντικά σχέδια. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα, τα οποία έχω δει και από την όπως σας είπα. Αν κάποιος θέλει, όπως είπαμε, να σε βρει και έχει αυτή την επιθυμία να πει ότι ο γιος μου νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί, θα μπορεί εύκολα να σε βρει? Βεβαίως. Το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Ωραία. Όποιος κι αν είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Από όταν μπορούν να σε βρούνε. Βεβαίως. Και μπορεί να έχουμε και κάποιες εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, αλλά καλύτερα να γίνουν εξελίξεις. Μακάρι να σε έχουμε και εδώ κοντά μας, λοιπόν. Όλα είναι πιθανά. Χαιρετισμούς από το φίλο Μανώλη Αχιολά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Την παρακολουθούμε πάντα. Σήμερα έχω ιδιαίτερη χαρά που είναι ο φίλος μου εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Αχιολά. Αυτά είναι ό,τι μπορούμε σαν άνθρωποι και του χώρου μας. Από το πόστο μας και για σας και για την Εκκλησία να ξέρετε ότι είναι το τηλέφωνο πάντα ανοιχτό. Γιατί είδα πολύ έθερμο και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, τον Φιλίμωνα τον Νικολάου, που κάτι σκέφτεται να κάνετε μαζί. Γιατί νομίζω ότι όταν ένα άτομο είναι όπως εσύ, έτσι δομημένο σωστά, νομίζω ότι πολλά μπορεί να προσφέρει και να βοηθήσει, μια και μέσα και από την αιμοδοσία περνάμε πάλι αυτό το μήνυμα της ζωής, το κοινωνικό μήνυμα. Αυτό είναι το α και το μέγα, το κοινωνικό μήνυμα και τα μηνύματα αυτά πρέπει να τα παίρνεις γιατί αυτά θα σε βοηθήσουν. Αυτό που σας είχα πει και πριν, ότι πάντα στην ιεραρχία πρέπει να είσαι κοντά και να προσέχεις τι λένε. Πάντα να τους σέβεσαι. Θα σας πω μια περίπτωση τώρα. Όταν είχα πάει στον Ολυμπιακό,
Ο Μητρόπουλος ήταν γνωστός. Τάσος. Ναι, τότε όμως είχαμε πάει πολύ από τη Βόρεια Ελλάδα και ήταν γνωστοί όλοι και ξέρετε πως είναι λίγο περίεργες οι ψηφοφορίες. Λέω, ψηφίζω, δεν ψηφίζω. Ένα πράγμα είπα. Αυτός ο άνθρωπος έχει την πορεία του, έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Δεν υπάρχει άλλος που να μην ψηφίσει, να τον ψηφίσει. Τον ψηφίσεις. Γιατί αυτός πρέπει να ψηφιστεί και να βγει αρχηγός. Αυτό πρέπει να το κάνεις, γιατί λέει, εκεί που είναι αυτός, μπορεί να φτάσεις κι εσύ, αλλά μπορεί να μην φτάσεις. Γι' αυτό θα σέβεσαι πάντα τους μεγαλύτερους και τους σοβαρότερους, τους καλύτερους. Γιατί μια μέρα όταν θα φτάσεις, θα θες κι εσύ να σε σέβονται. Όπως και πολλές φορές, όταν είχα κάποιους προπονητές που ήταν λίγο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, περίεργοι, με εντός παρελθέως, όχι περίεργοι, σκληροί, κάπως απότομοι, έλεγα δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό αν γινόμουν προπονητής. Και να είστε σίγουρος ότι δεν το έκανα με τίποτα. Γιατί οι παίκτες, όταν φοράνε το σορτσάκι και αγωνίζονται, είναι μικρά παιδιά. Βέβαια. Είναι μικρά παιδιά. Τους βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν είναι ακόμα όριμοι όσο θα έπρεπε. Και τα μικρά παιδιά θέλουν προσοχή. Πολύ σωστά. Και δεν πρέπει να είμαστε σκληροί μαζί τους. Πάντα θα δίνουμε δεύτερη ευκαιρία και τρίτη. Γιατί αν δεν δίνεις ευκαιρία, μπορεί να χάσει κάτι το παιδί αυτό. Αν του δώσει την ευκαιρία, αύριο μεθαύριο, όταν φτάσει κάπου ψηλότερα, θα βγει κερδισμένο. Θα βγει κερδισμένος. Ιουλία Τραγάρη από Καλαβάρδα, συγχαρητήρια για την εκπομπή από μία γαβρίνα. Να και ο τίτλος. Μάλιστα. Οι γαβροί είναι πολλοί, δεν είναι. Πάρα πολύ. Εγώ θέλω, φτάνοντας στο τέλος αυτού του πρώτου μέρους, να διαβάσω κάτι το οποίο είπε ο δημοσιογράφος όταν παραχώρησε στο κόντρα τη συνέντευξη. Χυμαρόδης και ασυγκράτητος, θεριό ανήμερο, όπως όταν έμπαινε στο γήπεδο και σάρωνε τους αντιπάλους. Ο Γιώτη Τσαλουχίδης δεν φρέναρε πουθενά στη συνέντευξη ζωής, θα έλεγα εγώ, που παραχώρησε στην τηλεόραση Θάρη. Να είσαι καλά, δυνατός, γερός, ευλογημένος και θέλω κάτι να απευθύνεις στους αγαπητούς μας τηλεθεατές, ό,τι θέλεις εσύ και να κάνεις εσύ τον καλύτερο επίλογο αυτού του πρώτου μέρους, αφού πω, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε αυτό το περπάτημα, η Ρόδος για τη ζωή, αυτή την οργάνωση, την τόσο όμορφη και αυτό το μεγάλο έργο το οποίο κάνει κάθε χρόνο και είναι χρέος μας και θα έλεγα και τιμή μας να φιλοξενούμε ανθρώπους που παίρνουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση η Ρόδος για τη ζωή, γιατί τα χρήματα που μαζεύονται βοθάνε στον εξοπλισμό του νοσοκομείου μας. Θα δούμε όμως το δεύτερο μέρος λεπτομέρειες. Να δώσω λοιπόν το λόγο σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Εύχομαι με αυτά που είπα να έχω βάλει ένα μικρό λιθαράκι στο μυαλό του κάθε ανθρώπου σε αυτά τα διδάγματα μέσα από τη ζωή που ήταν προσωπικά κιόλας. Και εύχομαι να τα βοηθήσουν και τα παιδιά τους να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν και να έρθει μια μέρα να νιώσουν την ίδια χαρά που νιώσαν και οι δικοί μου γονείς. Το εύχομαι ολόψυχα γιατί η οικογένεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα να παίρνει χαρές από τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο που μας φωτίζει. Τα παιδιά μας είναι η ζωή μας. Και το μέλλον μας. Και το μέλλον μας. Όσον αφορά για την πρόσκληση που μου κάνετε και πάλι εσείς, είμαι μεγάλη τιμή μου και χαρά που είμαι μαζί σας. Γιατί θα μπορούμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες. Θα ανανεώσουμε γιατί έχετε, με επόμενα σχέδια. Γιατί έχετε αυτό το θείο χάρισμα. Γιατί είστε και ευχάριστος ομιλητής. Θα πρέπει μια μέρα όμως να κάνουμε και μερικά σεμινάρια ποδοσφαίρου. Θα βάλετε τα παπούτσια γιατί σήμερα παίζαμε. Θα κάνω υπακοή σήμερα, και πειθαρχία σε σένα. Παίζαμε στην έδρα σας. Γιατί παίζαμε στην έδρα σας για αυτόν τον λόγο. Και να μην ξεχνάει ο κόσμος βασικές αρχές. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Το ιερό τρίπτυχο που γιγάντωσε και καλύβδωσε γενναίες γενναιών. Σίγουρα. Και πάντα να απευθύνονται σε ανθρώπους γνώστες, σωστούς, όχι καιροσκόπους. Ανθρώπους που να τους βοηθήσουν πραγματικά. Τα μηνύματα έρχονται όμως, έτσι. Λοιπόν, Σάββας Τριανταφύλου, ένας από τους καλύτερους βετεράνους του Ολυμπιακού και καλό παλικάρι. Μιχάλη Τσαβαρής, ο Άρχον Πρωτοψάλτης, Ολυμπιακάρα ο Παναγιώτης Πάτερ. Αγγελική, συγχαρητήρια Πάτερ Νεκτάρη από Γερμανία. Πολύ ωραία η εκπομπή σας. Στέλλα Ζουρούδη Παφιάκη, καλησπέρα Πάτερ Νεκτάρη και Πάτερ Ισίδουρε και στον εξαίρετο καλεσμένο σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε θερμά, να είσαι καλά, πάντα γερός και δυνατός και εδώ είμαστε να ανανεώσουμε επόμενη συνάντηση. Και μην ξεχνάει ο κόσμος κοντά στο Θάρι γιατί ετοιμάζεται και το μοναστήριο πάνω. Να τα πούμε και αυτά. Όχι, λέτε μόνο τα δικά μου, αλλά τα δικά σας βλέπω ότι δεν τα λέτε. Θα τα πούμε και αυτά. Για να μην πούνε ότι κάνετε και διαφήμιση, γιατί κάνετε ένα σπουδαίο
Πάνε να κάνετε ένα σπουδαίο έργο και εκεί. Θα να δώσετε τη ζωή ξανά. Και θα το χαρούμε όλοι μαζί εκεί. Θα στην απολαύσουμε πρώτη... και ένα εσπερινό και μια λειτουργία στην εκεί. Στην πρώτη λειτουργία θα είμαι παρόν. Βεβαίως. Να σε καλά. Θα είναι χαρά μου. Παναγιώτη μου, αγαπητοί μας τηλεθεατές, Παναγιώτη Τσαλουχίδης, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Ένας θαυμάσιος και ευχάριστος άνθρωπος. Νομίζω ότι όλοι περάσαμε καλά αυτή την ώρα μαζί. Τα μηνύματα θα έρχονται παρόλο που σταματάει η εκπομπή. Και αύριο που θα είναι επανάληψη, πάλι θα παίρνουν τηλέφωνα. Η Δήμητρα μου κάνει παράπονα το μεσημέρι. Προβάλλουμε σε επανάληψη την εκπομπή και όλοι παίρνουν τηλέφωνα. Δεν βλέπουν το έψιλο και παίρνουν και δίνουν συγχαρητήρια. Αυτό βλέπω ότι είστε πολύ διάσημος. Να είστε καλά. Μείνετε κοντά μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε αυτό το ξεχωριστό θέμα και στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας.